λάθο. Εδώ λέω ότι έχω χαρτί του Ρακιτζή. Εδώ λέω ότι έχω χαρτί από την κυρία Χριστοπούλου. Αν είναι αλήθεια, θα τα βρούμε αυτά. Αν είναι αλήθεια. Ή όχι. Να το δούμε, να δούμε τι αλήθεια. Να δούμε αν είναι έτσι. Και αν δούμε και αν βάλετε πατρέλα. Βεβαίως. Και σήμερα έχετε πάει και έχετε κάνει για τα πάντα καταγγελία, κύριοι συνάδελφοι. Για τα πάντα. Μάρτυρά μου ποιο, ο κύριο Αγγέλακα. Μάρτυρά μου ποιο, ο αντιπεριφερειάρχη. Του έχει πρίξει ο Ντούρο. Στην υπηρεσία. Κάθε μέρα έχει πρίξει όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Δεν είναι ξανασύγκρι. 2 Σεπτεμβρίου, αυτό είναι παρελαδικό, θα το δώσω στην Κέντα, είναι εκείνες. Ο κύριος Ντούρος μου έστειλε επιστολή, διότι φοβόταν μην κλειστήσουν οι ηθοποιοί και δεν έχουν κάνει προγραμματική σύμβαση και χτυπήσει κανένας. Καθώς και ότι κάνουμε αυσορύπτας. Πότε όλα αυτά. Στις 2 Σεπτεμβρίου. Μόλις παρήλθανε 24ωρο από την παρουσία μου την εγκατάστασή μου. Ζητάει τα γραφεία, του ζητάει, δεν ξέρω τι ζητάει. Ξέρετε τα γραφεία που είχαμε και οι συνάδελφοι παλαιότεροι, που ήμασταν εδώ. Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε, κύριε Ντούρο? Δεν υπάρχουν ισολογισμοί 12, 13, 14, δεν υπάρχουν τρίμηνα. Και καθίσαμε με γραπτό λόγο συνελετικό και λέμε ενότητα και ενότητα, και σας παρακαλώ, τι νομίζετε ότι είμαστε σε αδυναμία? Είστε εκτεθειμένος, είστε εκτεθειμένος. Σας έδωσε ένα μάθημα φαρδαϊκός λαός και εσείς λέτε ότι είστε ο υποψήφιος δήμαρχος του 19. Και απευθύνομαι σε έναν Αγνωστόπουλο και βρετέ. Εγώ καθόμουν κάποτε εκεί. Αλλά με λιδόρισε. Γιατί ήταν να γίνω υποψήφιος δήμαρχος. Τέγε και ο Λαζάρο όταν έφυγε. Τέγε και ο Ρετός όταν έφυγε. Όλοι λιδοτρήθηκαν, ξεφτυλίστηκαν από τα χείλη του στον δημόσιο λόγο. Άντε είναι ο Ντούρος. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τίποτα. Ούτε τη δημοκρατία. Ούτε και αρχές. Τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Στους πρώτους τρεις μήνες να απευθύνεται. Με ψεύδι, με συκοφαντίες, σε υπηρεσίες, σε συμβούλους. Άκουσα το κάνετε προεκλογικά, έβαλε τα πρόσωπά μας όταν κατώτερα. Φοβερά πράγματα έχουν συμβεί. Έλεος, μέχρι εδώ, τελείωσα από πλευράς μου η ανοχή. Τέλος, δεν θέλω καθόλου τη βοήθειά σου, διότι δεν σε παρακάλεσα να μας τη δώσεις. 4 μήνες σήμερα εδώ πέρα, μας έχεις μπαίνει την ψυχή. Έχεις κάνει καταγγελίες για τα πάντα. Είναι συμπεριφορά αυτή. Έσπασε στα μούτρα σου σε όλα. Πλην ενός, το οποίο στο 152 θα δούμε αν θα δικαιωθούμε η κυρία Χριστοπούλου και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Και τα πόπια, από πού τα παίρναμε και από ποιους τα παίρναμε, και τι ήταν τα μητρώα τους και τους βάζατε πετρέλαιο. Αυτά είναι. Αυτά να δείτε. Και όχι να μας κάνετε μας μαθήματα. Διότι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μάθημα είσαστε εσείς. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι η αρχή. Έχω πάρα πολλά και επιφυλάσσομαι. Διότι δεν σεβαστήκατε τίποτα. Ούτε το δικό μου λόγο, ούτε το συνεννοητικό του κυρίου. Πώς λεγόταν, κύριε Κατσιγιάννη, ο κύριος που είχε εδώ, ο κύριος Γαλανό. Και απευθυνόσασταν πότε στον Γενικό Γραμματέα όταν έπαιρνε τον λόγο ότι δεν γνωρίζατε ποιος είναι. Όταν έπαιρνε τον λόγο ο κύριος Ζήγκρης ποιος είναι. Όταν έπαιρνε τον κύριο Γαλανό ποιος είσαι εσύ. Αυτή ήταν πάντα η λιδωρία. Σήμερα μας κάνει και σε δημόσιο λόγο μας βολεύει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θέλουμε την κριτική από παντού και αν προέρχεται. Ούτε την κάμερα θα σπάσουμε κανενός, ούτε θα εκφοβήσουμε κανέναν. Αντιδημοκρατικό είναι ο εκφοβισμός και να απειλούμε και να λέμε σε κάποιους ότι δεν γράφεται ή θα υπαγορεύουμε τι θα γράφουμε. Αυτές είναι οι συμπεριφορές. Επιφυλάσσομαι για πάρα πολλά για τον κύριο Ντούρο έως εδώ και μη παρέχει. Τέλος. Από πλευράς μου η ανοχή. Θα τα πούμε από την καλή και από την κακή. Διότι ξεπεράστηκε το μέτρο. Ξεφύγατε πολύ. Και δεν θα το επιτρέψω αυτό προς το συμφέρον του Δήμου. Οι εκλογές θα σας θυμίσω δε που δηλώνεται υποψήφιος δήμαρχος ότι θα γίνουν το Μάιο του 19. 10 λεπτά διάλειμμα.